Πάμε και στη Μόσχα και το Θανάση Αυγερινό για να δούμε, Θανάση, τι αντιδράσεις έχουμε από την Μόσχα, αλλά και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για την κουβέντα που είχε ο Ζελένσκι με τον πρόεδρο, με τον υποψήφιο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τα πυρηνικά. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Ζητώ συγγνώμη για την εικόνα, αλλά δυστυχώς πρέπει να μεταβώ σε μια επίγουσα ενημέρωση που δεν μπορούσε να αναβληθεί. Υπάρχει ανατριχίλα αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στη ρωσική ηγεσία από αυτές τις νέες αναφορές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε πυρηνικά όπλα που υποτίθεται ότι είχε συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις Ζελένσκι, η συζήτηση τότε ήταν διλημματικού χαρακτήρα. Είχε δηλαδή απευθυνθεί στον Αμερικανό τότε πρόεδρο λέγοντάς του ότι ή θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ ή θα αποκτήσει πυρηνικά για να κατοχυρώσει την ασφάλειά της. Στις δηλώσεις αυτές έρχεται να προσταθεί και ένα επίσης ανατριχιαστικό δημοσίευμα της εφημερίδας, της γερμανικής εφημερίδας Bild, σύμφωνα με την οποία ο Ουκρανός αξιωματούχος λέει ότι η Ουκρανία εξετάζει το ενδεχόμενο να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και μάλιστα σε μερικές εβδομάδες. Οι Ρώσοι αναλυτές που ακούν αυτές τις ειδήσεις σχολιάζουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε θυμίσει αυτές τις άστοχες, τις χαρακτηρίζουν οι εγκληματικές αναφορές του Ζελένσκι σε πυρηνικά όπλα και μάλιστα ήταν μία από τις αιτίες της ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία. Αυτό τουλάχιστον σχολιάζουν οι Ρώσοι αναλυτές, ενώ βέβαια η δεύτερη μεγάλη είδηση στη Μόσχα σήμερα είναι οι τραμπουκισμοί και οι συμπλοκές σε μια από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις του Κιέβου, στην περιφέρεια του Τσερκάση. Εκεί προφυλακίστηκαν ιερείς, ο Μητροπολίτης από μασκοφόρους τραμπούκους και βέβαια καταγράφηκαν σκηνές που είναι πρωτοφανείς. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στην Ουκρανία και ίσως σε καμία άλλη χώρα. Νεαροί εθνικιστές με όπλα μέσα στο ναό απειλούν τους πιστούς και τους υποχρεώνουν να εγκαταλείψουν τη συγκεκριμένη Μητρόπολη, την οποία τελικά κατέλαβαν ομάδες μασκοφόρων και ενόπλων. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Ευγερινό.